Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων, ποταμών και ρευμάτων. Αλλά εκεί ο Κύριος θα είναι τόπος πλατέων, ποταμών και ρευμάτων. Εκεί που εκεί. Εντός της εκκλησίας. Όχι εκτός αυτής. Εκείνος δηλαδή που θα αναβλέψει στην Σιών και θα την κάνει σπίτι του και θα παραμένει εκεί περιμένοντας τον Θεό να του μιλήσει και να ενεργήσει. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο ζωής και σε αυτή την προσπάθεια, ο Κύριος της δόξης, Κύριος της δόξης σημαίνει Θεός των ανεκλάλητων ενεργειών, εκεί ακριβώς, όχι κάπου αλλού όμως, εκεί ο Κύριος θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών. Τι σημαίνει τόπος πλατέων ποταμών? Σημαίνει προσωπικός υπερασπιστής μου. Η Ιερουσαλήμ δεν είχε πέριξ αυτής να την περιβάλλει έναν μεγάλο ποταμό να λειτουργεί ως φυσικό οχύρωμα έναντι ή ασδήποτε εχθρικής επιβουλής. Και όμως ο Θεός αντικαθιστά αυτά τα φυσικά οχυρώματα και παίρνει ο ίδιος τη θέση του ποταμού. Γίνεται ο ίδιος ο υπερασπιστής. Αναλαμβάνει ο Χριστός την υπεράσπιση της. Επιπλέον, σε αυτούς που μένουν εκεί και όχι κάπου αλλού και έχουν το βλέμμα τους στραμμένος εκεί και όχι οπουδήποτε αλλού, ο Κύριος γίνεται τόπος ρευμάτων. Δηλαδή, ο Κύριος την τελευταία στιγμή ενεργεί κατά τρόπο ανεξήγητο και ανακουφίζει εκείνον που ταλαιπωρείται. Αλλά ο Κύριος ενεργεί την τελευταία στιγμή εκεί. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το εκεί, όχι κάπου αλλού. Όχι γιατί δεν θέλει κάπου αλλού, αλλά γιατί δεν μπορεί. Ο Κύριος διόρισε την ευλογία Του εκεί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το όνομα Αυτού.